Βέβαια, τι κάνω. Καλώς ήρθατε. Καλώς εκδηλώσεις ήδη από χτες για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Χίου από τους Τούρκους. Σήμερα βρισκόμαστε στο ορμαγωγό Λέσβος, όπου εδώ γίνεται μια έκθεση ιστορικού υλικού από τους Βαλκανικούς πολέμους του 2012-17, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του πολιούχου της Χίου. 6.30 ώρα θα ξεκινήσει η περιφορά της εικόνας. Θα είμαστε όλοι εκεί για να αποκορυφωθούν αύριο οι εκδηλώσεις με την στρατιωτική και την μαθητική και την πολιτική παρέλαση, η οποία θα γίνει όπως κάθε χρόνο στην Οδό Δημοκρατίας, και στη συνέχεια η παραδοσιακή χωρή στην πλατεία. Υπάρχει ένα πρόβλημα για αύριο,
όπου το πολεμικό ναυτικό έχει φέρει την πάντα για να κάνει μια εκδήλωση, όπου δεν έχουμε ακόμα τη συγκατάθεση των εργαζομένων για τη λειτουργία του ομήρου. Πιστεύω να τους πείσουμε να γίνει και αυτή η εκδήλωση και να ακολουθήσουν μετά οι επόμενες εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί στα πλαίσια της απελευθέρωσης του νησιού. Υπάρχει κανένας, κάποια πρόβλεψη σχετικά με διαμαρτυρίες πολιτών, όπως έχει τύχει σε άλλες εθνικές γιορτές και περίοδες? Εγώ προσωπικά παρευρέθηκα σαν πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στις εορταστικές εκδηλώσεις και άλλων νησιών και στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, δεν παρατήρησα πουθενά το παραμικρό. Τώρα, αν εδώ κάποιοι φορείς θέλουν να διαμαρτυρηθούν, να διαμαρτυρηθούν, αλλά ειρηνικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης, έχει έρθει αρκετός ξένος κόσμος και πάνω απ' όλα θα πρέπει να βάλουμε κάποιες τέτοιες προτεραιότητες και να σεβαστούμε την η συγκεκριμένη γιορτή των 100 χρόνων από τα ελευθέρια της Ιησούς. Μεώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Θάσου και Νεαπόλεως, Αιχείος στην καταγωγή, βρίσκεται εδώ για το εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Κίου. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Ναι. Με βαθιά συγκίνηση και πνευματική χαρά και ευφροσύνη που απορρέει από πολλές πλευρές, όπως είπατε, η καταγωγή μου, το γεγονός στο εξωτερικό του ιστορικού και αγιοτόκου νησιού της Χίου. Ήρθα για να συμμετάσχω στις προγραμματισμένες επιτυχώς γιορτές της εκατοναετηρίδος των Ελευθερίων, εκπροσωπώντας ταυτόχρονα και την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα ήρθε το ίδιο ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, αλλά λόγοι ανεξάρτητοι από τη θέλησή του δεν του το επέτρεψαν. Η χαρά είναι δεδομένη, το γεγονός προσλαμβάνει και άλλη διάσταση, καθώς εδώ και για τυχείο η γιορτή δεν είναι μόνο εθνική αλλά και θρησκευτική. Έτσι, για να επιβεβαιωθεί μακρόχρονη και βαθύριζη παράδοσή μας που θέλει την Ελλάδα ενωμένη με την Ορθοδοξία. Ορθοδοξία και Ελλάς πορεύονται στο δρόμο του χρέους με την πίστη στο Θεό και τη βεβαιότητα ότι όπως στο παρελθόν έτσι και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή και στο παρόν τα όποια εμπόδια ανακύπτουν θα ξεπεραστούν με τη χάρη, το φωτισμό και την ενίσχυση του Θεού και με την θέληση όλων και με τα συναισθήματα της ομοψυχίας και με της ομοφροσύνης. Ευκαιρία σε όλο το χιακό λαό να ευχηθώ ευλογημένα και πολλά τα χρόνια, μόνιμα χρόνια ελεύθερου και δημιουργικού. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, εκπρόσωπος της κυβέρνησης και βουλευτής Χίου βεβαίως. Κύριε Υπουργέ, μία δήλωση για τη σημερινή μέρα, ένα μήνυμα προς τους συμπολίτες μας. Πολύ περίσκεψη κάτω από το βάρος των κρίσιμων στιγμών προσπαθούμε όλοι να είμαστε χρήσιμοι. Η κρισιμότητα είναι κάτι που το αντιλαμβάνεται ο καθένας μέσα και έξω από τη χώρα, οι οικογένειες, οι άνεργοι, οι ασθενείς, οι ανήμποροι, αλλά και αυτοί που είναι ακόμα όρθιοι και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα σύνθετα προβλήματα της χώρας. Νομίζω ότι η μέρα αυτή μπορεί να μας θυμίσει πόσο σημαντική είναι η ενότητα για το λαό μας, πόσο σημαντικό είναι όλοι μαζί με ρεαλισμό αλλά και θάρρος να προχωρήσουμε και να γυρίσουμε σελίδα. Μπορούμε να το κάνουμε, αυτό έχει διδάξει η ιστορία μας. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί αυτή η χώρα έχει μέλλον, λαμπρό μέλλον, όπως έχει και παρελθόν. Θα κλείσω με τα
λόγια του ποιητή. Μία ψυχή, μία πίστη, μία γλώσσα. Αυτή είναι η δύναμη μας. Αρχηγός Γεθά, στρατηγός Μιχάλης Κωνσταράκος, παλιός γνώριμος του νησιού μας, έχει διατελέσει, δεν είναι πολλά χρόνια στα στρατηγία που είμαστε στα κοντά μας. Νομίζω ότι είναι 4-5. Δεν είναι παραπάνω. Τι θα μας λέγατε για αυτή τη συγκεκριμένη μέρα? Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι πάλι εδώ στη Χίο. Για τους προσωπικούς λόγους που όλοι ξέρουμε, γιατί θεωρώ το νησί, θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι μέλος αυτού του νησιού, ότι είμαι κάτοικος, ότι είμαι και εγώ Χιώτης. Πέρα από αυτό όμως, είναι μια μεγάλη στιγμή για τη Χίο, τα 100 χρόνια της απελευθέρωσής της. Δεν μπορούσαμε να μην τη γιορτάσουμε με την πρέπουσα λαμπρότητα και παρουσία. Δεν μπορεί να περάσει έτσι, για μένα τουλάχιστον δεν μπορούσε να περάσει έτσι, γι' αυτό και είμαι εδώ. Γι' αυτά ακριβώς τα 100 χρόνια. Και ίσως να ήταν και μια αφορμή αυτό για να ξαναβρεθώ εδώ πέρα. 100 χρόνια ελεύθερη ηχείως και πάντα ελεύθερη ηχείως στο μέλλον. Να μην ανησυχείτε για τίποτα, γιατί βλέπετε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ήταν, είναι και θα είναι στη θέση τους. Αυτό μπορώ εγώ να σας το εγγυηθώ απόλυτα. Ευχαριστούμε τον Τριαδικό Θεό, ο οποίος την ημέρα της εορτής των Πολιούχων της Χίου, Αγίων Μινά, Βίκτορος και Βικεντίου, επεδαψίλευσε στην Χίο την μεγαλύτερη δωρεά του, δηλαδή το δώρο της ελευθερίας, για χάρη του οποίου εκατόμβες Χίων εθυσίασαν τη ζωή τους. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, γιατί μας αξίωσε ο Θεός να ζούμε στην 100η επέτειο αυτού του γεγονότος και να αγωνιζόμαστε, να τα αποκρινόμεθα και να αποδεικνυόμεθα αντάξει του δώρου της ελευθερίας. Έχουμε όμως και άλλη μία επέτειο σήμερα του ενός χρόνου ποιμαντορίας σας. Ένα χρόνο επάνω στον Σταυρό. Ευχαριστώ τον Θεό και συνεχίζω το δρόμο μου στον Γολγοθά που ο Θεός μου έταξε, περιμένοντας όταν θα ανεβώ στον ουρανό την δόξα της Ανάστασης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Θεός να έχει όλο τον κόσμο καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές ιστορικές στιγμές που ζει το νησί στα 100 χρόνια του ελεύθερου βίου του, μιας και καλείται να αποδώσει τον φόρο τιμής σε εκείνους που το ελευθέρωσαν, στο πολεμικό ναυτικό, στο στρατό, στους εθελοντές, σε όλους εκείνους που για μια άλλη φορά μας δίδαξαν και επιβεβαίωσαν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και τα μόνα που είναι δεδομένα είναι αυτά για τα οποία είμαστε και σαν λαός και σαν έθνος έτοιμοι να τα προασπίσουμε ακόμα και με τη ζωή μας. Είναι σημαντικές στιγμές γιατί πρέπει να ανατρέξουμε σε όλους εκείνους που μας χάρισαν την ελευθερία μας και να αντλήσουμε από τη ζωή τους και από τα διδάγματά τους, έτσι ώστε να πορευτούμε ανάλογα στον σύγχρονο κόσμο. Είναι μια σημαντική στιγμή και πιστεύω ότι θα αποδώσουμε τη σημασία και την τιμή που της πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ, που είσαστε μαζί μας. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, είμαστε στα πλαίσια των 100 χρόνων των Βαλκανικών πολέμων. Έχουμε ξεκινήσει από τη Λίμνο, έχουμε πάει στην Λέσβο. Σήμερα είμαστε στη Χίο, τιμούμε τη Χίο για τους αγώνες της. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δεχόσαστε. Πέστε μου, αυτή η ίδια έκθεση είναι όλη η ιστορία σε ταμπλό. Είναι η ιστορία σε ταμπλό των Βαλκανικών πολέμων. Των 10 μηνών, έτσι, γιατί οι Βαλκανικοί πολέμοι δεν διέρχεσαν και πολύ. Βέβαιως, από ό,τι βλέπετε υπάρχει ιστορία των Βαλκανικών πολέμων και όλων των κορυφαίων γεγονότων. Βεβαίως και υπάρχουν και οι στολές, χαρακτηριστικές στολές της εποχής. Οι οποίες είναι αντίγραφα ή είναι αυτές? Αντίγραφα. Και μονίμως που φυλάσσονται στο αβέρος? Αυτές φυλάσσονται στο αβέρος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και χρόνια πολλά.